Για τυφλό χτύπημα που στόχο είχε να προκαλέσει ακόμη και θύματα, αν συνυπολογιστεί η ποσότητα της εκρηκτικής ύλης που χρησιμοποιήθηκε, κάνουν λόγο αστυνομικοί κύκλοι μετά τη βομβιστική επίθεση στο σπίτι αστυνομικού της άμεσης δράσης Χανίων. Καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας από οπουδήποτε και αν προέρχεται. Μέσα από αυτό το τυφλό χτύπημα σε βάρος του συναδέλφου μας γίνεται ακόμα πιο αισθητή η επικινδυνότητα του αστυνομικού επαγγέλματος. Σκεφτείτε εκείνη τη στιγμή της έκρηξης να ήταν στο σημείο είτε ο ίδιος ο αστυνομικός, είτε άλλος συγγενής του ή και κάποιος διερχόμενος πολίτης τι θα είχε συμβεί. Η έκρηξη που κατέστρεψε το αυτοκίνητο και δύο μοτοσυκλέτες που ανήκουν στον αστυνομικό και μέλη της οικογένειάς του σημειώθηκε λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα στην οδό Λεκανίδη στην περιοχή της Νέας Χώρας. Με το οστικό κύμα να προκαλεί ζημιές στην πιλωτή της πολυκατοικίας και να εξφενδονίζει συντρίμμια ακόμη και σε διπλανά κτίρια. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί αυτή τη στιγμή που δεν έχουμε θρηνήσει κάποιο θύμα. Οποιοδήποτε πολίτης, και αν ήταν ακόμα και σε κοντινή απόσταση από την έκρηξη, σίγουρα αυτή τη στιγμή θα συζητούσαμε για άλλα θέματα, για απώλεια ανθρώπινης ζωής και το θάνατο κάποιου συνανθρώπου μας. Οι δράστες ήταν αδίσταχτοι, η επίθεση ήταν δολοφονική και στόχο είχε να τραυματίσει ακόμα και θανάσιμα είτε τον ίδιο τον αστυνομικό είτε οποιοδήποτε άλλο. Ήταν ένα τυφλό χτύπημα. Σύμφωνα με πληροφορίες σε βίντεο ντοκουμέντο που έχει εξασφαλίσει η ασφάλεια Χανίων, καταγράφονται οι κινήσεις ενός ασημιόπελ με 4 άτομα. Ένα εξ αυτών φαίνεται να κατεβαίνει από το αυτοκίνητο, να τοποθετεί το μηχανισμό στο αυτοκίνητο μάρκας BMW του αστυνομικού και να ανάβει το φυτίλι. Ο δράστης επέστρεψε στο γιοταχή και τράπηκε σε φυγή μαζί με τους συνεργούς του. Όπως φαίνεται, χρησιμοποιήθηκαν μεγάλη ποσότητα ζελατοδυναμίτιδας και βραδύκαυστο φυτίλι. Το πρωταρχικό σενάριο που εξετάζει η ασφάλεια Χανίων είναι το ενδεχόμενο αντεκδίκησης σε βάρος του 40χρονου αστυνομικού από ποινικούς εξαιτίας της συμμετοχής του στην εξιχνίαση κάποιας σοβαρής υπόθεσης στο παρελθόν. Πράττοντας το καθήκον μας έτσι, είμαστε στον κίνδυνο, το αναγνωρίζουμε αυτό, δεν μας τοούν τέτοιου είδους χτυπήματα. Εμείς θα συνεχίσουμε όπως γνωρίζουμε και να κάνουμε το καθήκον μας και το. Να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, τις αστυνομικές υπηρεσίες για την ασφάλεια του πολίτη και της κοινωνίας μας. Θερμή παράκληση προς την κυβέρνηση να πάρει μέτρα θωράκισης του αστυνομικού λειτουργήματος και να αναγνωρίσει επιτέλους το επάγγελμα του αστυνομικού ως επικίνδυνο. Το όχημα κάνουν φύλο και φτερό πυροτεχνουργοί για να εντοπίσουν κατά το δυνατό περισσότερα υπολείμματα του εκρηκτικού μηχανισμού, κάτι που θα δώσει κρίσιμα στοιχεία για την πορεία της προανάκρισης.